Να πάμε λίγο μαζί να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη από το σφίνα.gr για να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ, γιατί ο ΠΑΟΚ φεύγει 4 μέρες, θα είναι στη Σκωτία. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Στέλιο. Για πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί αποφάσισε ο Λουτσέσκου να φύγει από αύριο η ομάδα για να πάει 4 μέρες στη Σκωτία. Είναι μια απόφαση που πάθηκε με βάση, με γνώμονα, την καλύτερη προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε 22 βαθμούς, 23, αλλά στη Σκωτία είναι τουλάχιστον 10 βαθμούς κάτω. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο υπήρχε και μια καταιγίδα, την οποία την ονόμαζαν Μπάπετ, η οποία με την ένταση που είχε ανάγκασε τις αρχές να αναβάλουν το παιχνίδι της Αμπερντίν με την Νταντί. Μάλιστα, αυτή η καταιγίδα πλήττει συγκεκριμένα την πόλη του Αμπερντίν και τις γύρω περιοχές. Να διορθώσουμε λίγο και το. Να διορθώσουμε, συγγνώμη, το σουπεράκι λίγο δεν είναι για Φραγκφούρτη, παιδιά, είναι για Σκωτία. Έτοιμος για Σκωτία. Φραγκφούρτη είναι αργότερα. Έλα, Στέλιο, συνέχισε. Υπήρχαν και ανακοινώσεις μάλιστα της πολιτείας εκεί στο Αμπερντίν, με το οποίο απαγόρευαν την μετακίνηση των πολιτών, παρακαλώντας τους να μένουν στα σπίτια τους. Μιλάμε για τόσο σφοδρή κακοκαιρία. Βέβαια, δεν θα κρατήσει μέχρι την μέρα του αγώνα. Απλά είναι πραγματικότητα ότι ο ΠΑΟΚ πάει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, πάει νωρίτερα. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι τουλάχιστον 10 βαθμούς διαφορά η θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη στο Αμπερντίν. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα φύγει από αύριο το απόγευμα, θα παραμείνει και μετά το τέλος του αγώνα στην Σκωτία. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, να πούμε, Νίκο, ότι είναι και ένα μεγάλο ταξίδι. Η πτήση είναι περίπου 4 ώρες. 4 ώρες. Στην Σκωτία με το τσάρτερ. Οπότε το να πήγαινε ο ΠΑΟΚ με την ψυχή στο στόμα, να το πω, την προηγούμενη μέρα του αγώνα θα ήταν λίγο ταλαιπωρία για την ομάδα. Οπότε αποφασίστηκε, αφού εξέτασαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλα αυτά, να πάνε μια μέρα νωρίτερα από την Τρίτη, προκειμένου να είναι η ομάδα Τετάρτη ξεκούραστη για να προπονηθεί στο Peter Tree, στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι, και την επόμενη μέρα μετά το μάτς να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να πάει να δει δηλαδή τι γίνεται εκεί με το κλίμα κλπ. Αλλά εκτός αυτού, πιστεύω θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Για τον Μάρκος Αντώνιο δεν ξέρουμε μόνο. Θα είναι στην αποστολή ή τον ετοιμάζει για το επόμενο παιχνίδι? Δεν θα είναι όλοι στην αποστολή. Σίγουρα θα μείνει εκτός ο Σουαριό Μεϊτέ, που είναι τιμωρημένος με το τίποτε που πήρε με την Άιντραχτ. Ναι. Σίγουρα θα είναι εκτός ο Ζωάν Σάστρε, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Αν και χθες έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, ο Ισπανός θυμίζει ότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Αντιθέτως, ο Μάρκος Αντώνιο είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά να δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή που θα πετάξει για το Αμπερντίν και απλά να μην είναι στην αποστολή του αγώνα. Προκειμένου να μην χάσει προπονήσεις, να μην χάσει το ρυθμό του. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό αύριο να ανακοινωθεί μέσα στην 20η-διάδα, 23η-διάδα και μετά να κοπεί από την, λίγο πριν το μάτι του Λουτσέσκου. Ναι. Προκειμένου, γιατί η ομάδα θα κάνει προπόνηση και την Τετάρτη, θα κάνει προπόνηση και την Παρασκευή πριν φύγει για ένα χαλάρο πριν γυρίσει στην Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό εντάξει είναι σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά γενικότερα τα θέματα της ομάδας, γιατί ο Λουτσέσκου μίλησε για τον Οσντόεφ μετά το τέλος του αγώνα, θα τον δούμε λίγο αργότερα. Είπε κάποια πράγματα για τον Οσντόεφ και είπε ότι δεν είναι 100% έτοιμοι αυτοί οι παίχτες καινούργοι. Έτσι είπε ουσιαστικά. Δεν ξέρω τι εννοεί. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι σταδιακά ο Οσντόεφ ανεβάζει στροφές, ότι αρχίζει και προσαρμόζεται, όπως και οι υπόλοιποι. Σίγουρα δεν έχουν φτάσει ακόμα στο 100% της προσαρμογής τους, αλλά βλέποντάς τους, νομίζω ότι ειδικά του Οσντόεφ η εικόνα, σε σχέση με το πώς τον έχουμε δει στα πρώτα 2-3 παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι μόνο για το 2 γκολ που έβαλε ο Οσντόεφ, γενικότερα με την εικόνα του στο γήπεδο, είναι αυτό που λέμε, τον βλέπω λίγο πιο ξεψαρωμένο τον Οσντόεφ, γιατί και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αρχίζει και προσαρμόζεται και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και βέβαια, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να βρίσκεται σε μια διαρκή φάση αγώνων, κρίσιμων αγώνων, αγώνων που πρέπει να κερδίσει και να ισορροπεί ανάμεσα στη διαχείριση και τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει δυνατότητα να χτιστεί ένας κορμός. Ναι. Όταν από παιχνίδι σε παιχνίδι υπάρχουν αλλαγές, και για παράδειγμα τώρα με τον Ατρόμητο, μπορεί να το μάτς να φάνηκε εύκολο, αλλά ο ΠΑΟ κέρδισε τη στιγμή που είχε, εκτός από στήριξη του Κουλιεράκη, στον πάγκο είχε τον Εκόνγκ, στον πάγκο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, στον πάγκο Κωνσταντέλιας, στον πάγκο Σβάμπ, στον πάγκο Κωνσταντέλιας. Όλοι αυτοί που προανέφεραν είναι βασικοί ποδοσφαιριστές.
Ναι, εντάξει. Έκανε μία, αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Γιώργος Ντρουσουνίδης, ότι πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση. Και μπορεί και το θέμα, ας πούμε, του Τζίμα, τον οποίο απέκλεισε από την αποστολή, να είναι και αυτό θέμα διαχείρισης. Μπορεί όλα να είναι στο πρόγραμμα. Γιατί αυτοί ξέρουν και βλέπουν και τα ιατρικά πλέον. Ελέγχονται τα πάντα. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα ελέγχονται ανά πάση στιγμή ποιος είναι κουρασμένος, ποιος βλέπουν ότι μπορεί να έχει πρόβλημα, μην πάθουν καμιά θλάση, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε αν δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Να πούμε, Νίκο, ότι χθες πρώτον ο ΟΣΔΟ έβαλε για πρώτη φορά δύο γκολ στην καριέρα του. Πρώτη φορά. Και χθες πρώτη φορά έβαλε δύο γκολ και ναι, παραλίγο να βάλει και τρία. Ναι. Για λίγο ήταν ο Σάιντ, ο Τάισον που τότε στην μπάλα. Ναι. Επίσης να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος βγάζει έναν εντυπωσιακό πλουραλισμό στην επίθεση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ΟΣΔΟ ήταν ο 11ος διαφορετικός ποδοσφαιριστής που βρίσκει δίχτυα με τα δύο γκολ που έχει χθες. Φτάσαμε τους 11, παραλίγο να γίνουν και 12 με τους Άστρε. Ο οποίος δύο φορές δοκίμασε τα ανακλαστικά του το Τσιντότα. Είναι πολύ σημαντικό για τον Λουτσέχου, το τόνισε χθες, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να έχει παίκτες που σκοράρουν, να δίνουν λύσεις όταν μπλοκάρει η επίθεση. Και ούτως ή άλλως είναι μια πραγματικότητα ότι με εξαίρεση, Νίκο, το πρώτο εξάμηνο τη σεζόν 18-19 που πήρε επόμενο στο σκοράρισμα ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στο δεύτερο μισό τη σεζόν, όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, τα γκολ μοιράστηκαν. Ναι. Ήθελα γκολ από τους αμυντικούς, από τους μέσους. Είναι οι ομάδες του Λουτσέσκου, μάλλον ο προπονητής Λουτσέσκου, θέλει να σκοράρουν όλοι οι παίκτες. Χθες βέβαια είπε ότι δεν έχει σημασία ποιος το βάζει, σημασία να μπαίνει μπάλα στα δίκτυα. Σωστό. Αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα, όταν μπλοκάρει ο επιθετικός, είναι πολύ σημαντικό να παίρνει γκολ από όλους όσους μπορούν να σκοράρουν. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου. Καλό βράδυ.